κοιτάσματα φυσικού αερίου, τη χώρα θα μπορούσαν να την καλύψουν, να τη δημιουργήσουν ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια. Και βέβαια. Την ώρα που η Ευρώπη αναζητά λύσεις απεξαρτητοποίησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, και ενώ τα ευρωπαϊκά κράτη αναζητούν νέους προμηθευτές, τα κοιτάσματα της Ελλάδας παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Θα μπορούσε να καλύψει και την Ευρώπη. Να συμβάλλει, ναι, σε καλό βαθμό, αλλά να κάνουμε πρώτα τις γεωτρήσεις, να δούμε αν 20-25% αυτών των γεωμετρικών δομών είναι γεμάτες και εκμεταλλεύσιμες, και ακόμα με 20% φτάνουμε σε 600 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, τα οποία δεν τα παράγει σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε 10 χρόνια, σε 10 με 15 χρόνια. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά, κάνοντας εξαγωγές η χώρα, καλύπτοντας το μικρούλι 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που χρειάζεται η Ελλάδα, και να συμβάλλει στις ανάγκες της Ευρώπης, που ανέρχονται σε 550 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Αυτό που μας έχει υποσχεθεί λίγο πολύ σαν επιπλέον σχιστολιθικό από την Αμερική, τα 15 BCM, θα είναι το 1/3 από αυτό που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα σαν συμβολή στις ανάγκες τις συνολικές της Ευρώπης. Αυτές οι εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις εξορίξεων, αγωγή, εγκαταστάσεις LNG, απαιτούν μέταλλα. Πώς θα φτιάξει ο άλλος αγωγούς και σωλήνες όταν σήμερα το ατσάλι έχει πενταπλασιαστεί αξία του σε σχέση με το 15 και εξαπλασιαστεί σε σχέση με το 20, το ίδιο και ο σίδηρος. Την ίδια ώρα, και ενώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τεινάζει στον αέρα τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι λύσεις των ηλεκτρικών διασυνδέσεων φαντάζουν τουλάχιστον ανεπαρκείς. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το Euro-Asia Connector και το Euro-Africa Connector. Η Ευρώπη μπορεί να λύσει το ενεργειακό της πρόβλημα με δύο αγωγούς που θα μεταφέρουν ρεύμα συνολικής ισχύως 3.000 ΜΒ. Όχι, το βλέπω αρκετά δύσκολο να μπορέσουν αυτές οι διασυνδέσεις ηλεκτρικές να δώσουν όλα τα μεγαβάτ ή γιγαβάτ τα οποία είναι αναγκαία για να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη περνώντας από Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό. Σωστά το διορθώνετε, γιγαβάτ. Αλλά πάντως με 3.000 δεν μπορείς να καλύψεις την Ευρώπη. Και ξέρω ότι στους ειδικούς προκαλεί θυμηδία η συζήτηση όσο ακούγεται. Γιατί και στην Ελλάδα πολλοί το λένε, μα θα φέρουμε το ηλεκτρικό με το καλώδιο από την Αίγυπτο. Εδώ η Αίγυπτος δεν μπορεί να καλύψει τις δικές της ανάγκες. Αυτά δεν τα λέμε. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό όλες οι ιδέες σχετικά με τους αγωγούς παρουσιάζουν δυσκολίες, διότι δεν μπορείς να γεμίσεις το σωλήνα. Και μην φτάσουμε τώρα στο σημείο να εισάγουμε από κάπου φυσικό αέριο. Για να γεμίζουμε τον αγωγό. Σαφές.